Και πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Καλημέρα. Αναστάση, θέλετε να φάτε τη μάπα. Μέχρι τις 3 το πρωί μπορώ να σε ακούω τώρα. Αναστάση, δεν ήθελα προηγούμενο. Το ξέρω. Να με φάει στη μάπα. Πάμε. Τι κάνουμε, πώς είμαστε. Εδώ παλεύουμε με τη ζέστη, μας έχει ξεσχίσει. Έλα μωρέ, καλά είναι τώρα. Μην κρινιάζεις τώρα για αυτό. Καλά είναι εδώ. Στην κυκλοφοράω, εγώ έφαγα πολύ ζέστη να με, πολύ ζέστη. Με πριν μια εβδομάδα ήταν 45 άρια είχες. Όπως πάει η δουλειά, θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα σου λέει το ληστοκράτος ότι άμα βγεις από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε ώρα έξω, ναι, δεν εγγυώμαι για τη ζωή σου. Έλα. Μάλιστα. Αυτό θα γίνει. Θα το δωρεί σίγουρο. Δεν πάμε καλά καθόλου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, βγήκε ένας για να σπάσει πλάκα με μένα, με τον Αναστάση. Πάμε να κάνει τέτοιο πράγμα. Για βάλτε δύο τηλέφωνα, κάνε το καυτό κάποια στιγμή και το προκαλώ εγώ να βγει αυτός και εγώ να μιλήσουμε για μπάσκετ. Να δούμε ποιος θα γελάει με ποιον. Σας υπόσχομαι μεγάλα γλέντια. Την κωμωδία της χρονιάς σας υπόσχομαι. Που βγαίνει ο καθένας και λέει την κοτσάνα του. Συν το δηλητήριό του. Γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Ορισμένοι άνθρωποι είναι μόνο φτιαγμένοι για να χύνουν δηλητήριο. Αυτή είναι μεγάλη. Τίποτα άλλο. Δεν κάνουν για τίποτα άλλο. Έτσι είναι γεννημένοι να πούμε. Έτσι είναι φτιαγμένοι. Μην δίνεις εσύ η Αναστάση σημασία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Μην δίνεις σημασία. Τώρα, ο Κυριάκος τι ομάδα είναι? Ολυμπιακός. Ολυμπιακάκες. Λοιπόν, πάμε. Κυριάκο μου, κοίταξε να δεις. Σου είπε προηγουμένως ο Πετρίδης ότι θέλεις ελληνικό κορμό. Και ότι τόσο από γοτό θέλεις υψηλό. Αγραβάνεις. Γιατί δεν τον παίρνει ο Μπαρτζόκας. Είναι τσακωμένος μα... και αυτός με τον Αγραβάνι. Όλοι τσακωμένοι είστε, μόνο εγώ δεν είμαι που μ' αρέσει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πάρτε τώρα. Ποιος θα παίξει άμυνα στον Ερναγκόμες. Ο Πίτερς. Γελάνε και οι κότες. Ή ο Τανουλάκος. Δεν μπορεί αυτός. Είναι ταρατούχος. Αλλά δεν είναι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τον πήρε ο Ολυμπιακός. Άστα να τον προμηθεία δανεικό. Όπως ο Παναθηναϊκός. Έχει τον Σαμοτούροφ, τον Αβδάλα και τους κατάει. Δώσ' τους τον αύριο. Αγραβάνεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Και ξέρει και την ομάδα. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα. Τι είναι παίκτης που θα ρίξει ξύλο στον Ερνάν Γκόμες μέχρι να βγει με 5 φάουλ. Αλλά τον παίρνεις για πρωταγωνιστή, τον παίρνεις για ρολίστα. Να σου κάνει ρολίστας είναι, να σου κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Απορώ τι κάνει ο Μπαρτζόκας. Απορώ. Σωστά τα λέει ο Πετρίδης. Έχεις πρόβλημα πλέον με τον Ερνάν Γκόμες, έχεις πρόβλημα στη ρακέτα. Στο 4. Ποιος θα μαρκάρει, ο Σίγμα. Καλός ο Σίγμα. Αλλά είναι 34 χρονών. Δηλαδή θα μαρκάρει τον Ερνάν Γκόμες και τον Μίτογλου. Θα σκοράρει και θα δημιουργεί 34 χρονών. Θα κρατάρει. Κυριάκο μ' ακούς. Απολαμβάνω. Μπαρτζόκα. Βρε, δεν διαφωνώ, αλλά δεν πιάνεται και εύκολα τώρα. Να ακούμε θα πούμε τον οποιοδήποτε, έτσι. Ό,τι και να είναι, θα έχεις ακόμα ένα κορμί έπειρο στην Ευρωλίγκα. Θέλει να παίξεις, μπορείς να ξύλο για να το παίξεις. Για να μπορέσεις να του μειώσεις τα ποσοστά. Όχι να του τα κόψεις. Δεν γίνεται αυτό. Διαφορετικά με αυτούς που έχεις θα κάνει πάρτι. Δεν το βλέπεις. Ο Μπαρτζόκας δεν το βλέπει. Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή που έπρεπε να είχατε κάνει ήδη. Γιατί δεν υπάρχει κι άλλος. Ναι, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο Μίτογλου, ο μικρός ο δικός μας ο Κώστας. Ο Ματσούκας. Α, και ο Κώστας. Είναι ο Αγραβάνης. Είναι ο Ρογκαβόπουλος που τεσσάρα θα καταλήξει πήγε στην Πασκόνια. Α, λες για τεσσάρια τώρα, συγγνώμη, για γενικά για τσούκες. Δεν υπάρχει. Ναι, θες τέσσερα. Ναι, οκ. Πέτες που μπορούν να καθούν στην Ευρωλίγκα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Θα την είχατε πάρει ήδη. Τι κάνετε να πούμε. Και στην περιφέρεια, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που ακούω. Θα φέρετε λέω εγώ ξένο. Και τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Τι να πάρει, αυτό δεν υπάρχει. Με δύο ξένους λιγότερους, το χάσει το πρωτάθλημα. Ωραία, ρε Σιάννη, θα σπίνα πάρει. Πώς? Ποιο να πάρει. Εγώ έχω πει, τα έχω πει, δεν ακούγομαι ποτέ. Κύριε Κυριάκο μου, εγώ αν ήμουν στο Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, κύριε Κυριάκο μου, που πέφτω
τις πιο πολλές φορές μέσα. Παρεμπιπτόντως, συγχαρητήρια στο προηγούμενο που είπε για τον Λόκαστ. Αυτός κάτι σκαμπάζει από μπάσκετ. Ισχύει, ισχύει. Ναι, το πρόβλημα είναι αυτό που είπε, ότι αυτός ήταν απίθαρχος στο να δέχεται εντολές. Έτσι φαίνεται. Αλλά σαν και έτσι, προσόντα, έτσι ήταν, έτσι ήταν. Αθλητικά είχε και με το παραπάνω. Ναι, ναι. Αμφιβάλλεις αυτό. Καθόλου, καθόλου. Έτσι, έτσι, μπράβο. Άρα βέβαια οι παίχτες θέλουν, είναι για μένα, σου παρομοιάζομαι άγρια άλογα. Πιο πολύ αλυταράδες είναι. Ναι. Αλλά με την αλήθεια. Λοιπόν, όλα τα αθλήματα θέλουν λοιπόν κάποιον να τους τραβήξει στα γένια. Θέλουν τον κατάλληλο άνθρωπο, την κατάλληλη στιγμή. Δεν βρέθηκε ο προπονητής εκείνος στο δρόμο του Όγκαστ να τον πιάσει τα γένια. Να τον βάλει σε θεούς τάτα. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να εξελιχθεί. Αλλά τα προσόντα του είναι δεδομένο ότι τα είχε και τα έχει. Και δεν είναι και ο μοναδικός. Που είχε παρόμοια διαδρομή. Mm-hmm. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν ανθεύω εγώ στα 40% των παιχτών. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τώρα για διάρρη, στο Ολυμπιακό διάρρη, διαρροτριάρια, σώδιο. Εγώ φωνάζω στο Παναθηναϊκό 3 χρόνια για ένα παίκτη συγκεκριμένο που πήγε στη Ζάλγκυρης, κύριε Κυριακό. Έχετε παίξει πάνω, Ντόρσεϊ όλοι. Έχετε πάθει ντορσίτιδα, πώς λέμε σκολιγοειδίτιδα, έχετε πάθει. Και δεν βλέπετε λίγο παραπέρα ότι υπάρχει και ένας παίκτης που είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με τον Ντόρσεϊ. Απλώς δεν είναι καθαρό διάρρη. Είναι κόπο κάρτα. Όπως είναι και ο Σλούκας. Γιατί άκουσα προηγουμένως ότι ο Σλούκας είναι point guard. Point guard είναι ο Καλάθης. Δεν είναι ο Σλούκας. Ο Σλούκας είναι κόπο guard αυτός. Ναι. Ασόδιο είναι. Σωστά. Ο Καλάθης είναι point guard. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι το παίζουν μπασκετική, κάνουν αναλύσεις και δεν ξέρουν το κάθε παίκτης ποια χαρακτηριστικά έχει. Όχι, μόνο, είπε guard όμως, δεν είπε point guard. Ρε εσύ Αναστάση, είπε guard, δεν νομίζω ότι είπε point guard. Ο φίλος είπε γκάρντε. Οκ, εντάξει. Βάλε το βράδυ, επανάλληλα, να το δεις. Λοιπόν, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρει η δεξιά τι πει αριστερά. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μόνο στο μπάσκετ παντού, σε αυτή τη χώρα, έχουμε ειδικούς που δεν είναι ειδικοί. Οι ειδικοί που δεν είναι ειδικοί είναι ανειδίκευτοι που το παίζουν ειδικοί. Κύριε Κυριάκο, με αυτές τις δύο μεταγραφές που λέω εγώ, θα είχες την ίδια ομάδα σε Ελλάδα και Ευρώπη και θα έχεις ένα πανίσιο ελληνικό κορμό. Μη γελίσαι, κύριε Κυριάκο μου. Οι Έλληνες κάνουν τη διαφορά. Στο το έχω πει 100 φορές. Διαχρονικά. Ναι, όχι οι ξένοι. Γιατί είναι πολύ απλή η σκέψη που κάνω. Οι Αρμάνι, η Μπαρτσελώνα, η Ρεάλ, η Φενέρ, η Εφές έχουν πιο πολλά λεφτά από σένα. Άρα θα πάρουν ό,τι καλύτερο σε ξένους παίρνει στην αγορά ή στην αγορά. Mm-hmm. Άρα θα είσαι από κάτω. Άμα δεν έχεις καλούς Έλληνες, είσαι τελειωμένος. Ακούς. Ακούει. Ένα και ένα κάνει δύο. Με αυτούς τους δύο παίκτες θα έχεις φοβερό ελληνικό κορμό, παίκτες σε καλή ηλικία και θα μπορούσες να συνεχίσεις να κάνεις πράγματα. Γιατί ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, εγώ τον παραδέχομαι. Όχι του ποδοσφαίρου, της πλάκας είναι και αυτός. Όπως και οι άλλες ομάδες του ποδοσφαίρου. Τώρα θα γελάσουμε στο ποδόσφαιρο τους επόμενους μήνες. Θα γελάσουμε στην Ευρώπη. Όταν μπορεί να γίνουν. Λοιπόν, ο μπασκετικός Ολυμπιακός έχει κάνει πράγματα σπουδαία. Απλώς δεν έχει τα λεφτά αυτά που έχουν οι άλλες ομάδες της Ευρώπης. Αυτές 7-8 ομάδες που έχουν πολλαπλάσια λεφτά. Εάν είχε λεφτά ο Ολυμπιακός παραπάνω, θα είχε πάρει ακόμα τουλάχιστον ακόμα 2 Ευρωλίγες. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά είναι σταθερός. Τα πάει καλά. Εκείνος που έχει εξαφανιστεί είναι ο Παναθηναϊκός. Εξαφανισμένος, κύριε Κυριάκο μου. 11 χρόνια να πάει στο Final Four. Κύριε Κυριάκο. Ακούω. Τι έγινε τότε, έφυγε ο Μπράντοβιτς. Τι σημαίνει αυτό, αυτός έκανε τη διαφορά. Οι άλλοι είναι απάσκετοι. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα ο Παναθηναϊκό, να μην βιαζόμαστε. Γι' αυτό βγήκα. Ναι. Κάτω η μπάλα. Συμφωνώ και σε αυτό. Τελείως καινούργια ομάδα. Κακός δεν κρατήσατε κάποιους παίκτες. Κακός. Κάκιστα. Ένα ακόμα λάθος μέσα στη σωρία λαθών. Εγώ θα κράταγα κάποιους. Δεν θα τους έδιωγνα όλους.
ακόμα μια λάθος επιλογή. Ξεκινάμε από το μηδέν. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ομάδα της ΓΑΠ την πρώτη χρονιά. Κάτω η μπάλα. Μην περιμένετε και μην φαντάζεστε τα λεγόμενα όνειρα θερινής νυχτός. Σε αυτό το πράγμα έχουμε μεγάλη παραγωγή σε αυτή τη χώρα. Σε όνειρα θερινής νυχτός. Λοιπόν, κάτω η μπάλα. Θέλει πολλή δουλειά αυτή η ομάδα για να γίνει ομάδα. Και να δούμε αν ταιριάζουν και οι παίκτες. Δεν είμαι σίγουρος ότι ταιριάζουν οι παίκτες, κύριε Πατρίδη. Μα ακούτε, κύριε Πατρίδη. Ναι, ακούω, εδώ είμαι. Δεν είμαι σίγουρος. Ποιος σου ταιριάζει με ποιον. Και ποιοι ταιριάζουν με ποιους. Και αν ταιριάζουν. Ναι. Μην βιάζεστε. Ποιος σου ταιριάζει, ποιος σου κολλάει. Δεν ξέρω. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε στην πράξη. Θα δούμε ο Αταμάν πόσο πάει σε ψέρι. Επιτός για το Σεγγέλια, εις ακούστηκες που έλεγες ότι έχει το βιογραφικό του πολλούς τραυματισμούς και δεν τον πιστεύεις. Εις ακούστηκες εκεί για το Σεγγέλια που έλεγες θα μην τον πάρουν. Και ευτυχώς που δεν πήραμε και το Μίλωτιτς. Δεν κάνει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Για αυτό το στυλ μπάσκετ που παίζουμε εμείς δεν κάνει ο Μίλωτιτς. Απλά δεν κάνει. Ο δε Σεγγέλια έχει το πρόβλημα αυτό. Σαν παίκτης μ' αρέσει. Όπως και σε σένα. Αλλά έχει το πρόβλημα αυτό. Τι να κάνω εγώ αν μου μένει 2-3 μήνες στη σεζόν έξω. Χαλάει όλο το συνδυασμό της ομάδας. Προτιμώ παίκτες με λιγότερο ταλέντο αλλά να είναι υγιείς. Να μπορώ να φτιάξω την ομάδα, τα συστήματα στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι παρά παίκτες που έρχονται και φεύγουν. Που μένουν έξω για καιρό, ξανάρχονται και ουσιαστικά κάνουν κακό στην ομάδα. Μέχρι να μπορούν να βρουν τη θέση τους εδώ και τον ρυθμό τους. Κύριε Κυριακό, συμφωνείς? Συμφωνώ βέβαια. Μπορώ να διαφωνήσω. Όχι, μπορείς, μπορείς. Όχι, δεν έχει λόγη για αυτό που λες. Έτσι είναι. Επειδή σε άκουσα τις προάλλες του Δεσίλα, κάτσε λίγο, Αναστάση, κάτσε λίγο μου για τον Παναθηναϊκό, μην πηγαίνεις από εδώ. Ο Παναθηναϊκός είπαμε, εκτός από τον Έρναν Γκόμεθ, που είναι μία από τις τρεις καλύτερες μεταγραφές της φετινής Ευρωλίγκας, και τον Λεσόρ, που είναι ένας καλός αθλητικός σέντερ, άντε να βάλουμε τον Βιλντόζα που δεν είναι καπάτσο δεν είναι, απλώς είναι ένα επίπεδο πιο κάτω, οι υπόλοιπες μεταγραφές που έκανε παιδιά. Δεν είναι το πάνω ράφι. Ο Σλούκας. Μιλάμε για ξένους. Α, για ξένους. Ναι, για ξένους. Ναι. Οι υπόλοιπες μεταγραφές δεν είναι το πάνω ράφι. Πήγε, το έχω ξαναπεί. Δεν ακούτε. Πήγε να πάρει τον Καμπάτσο. Απέτυχε. Τον Τόρσεϊ. Απέτυχε. Το Χεζόνια. Απέτυχε. Τον Μπάντερ. Απέτυχε. Ο Παπαγιάννης. Τον έχασε. Σου ζητούμε τώρα 5-6 παίκτες. Που αν έπαιρνε τους μισούς από αυτούς, τότε θα φτάναν τα πράγματα αλλιώς. Θα σου έλεγα ότι είναι φαβορή για Final Four. Και ένα από τα 2-3 φαβορή να πάρει την Ευρωλίγκα. Τώρα δεν είναι έτσι. Είναι τουλάχιστον 8 ομάδες που θα διεκδικήσουν την Ευρωλίγκα. Καταλάβετε το, κοιτάζω τις μεταγραφές που κάνουν και οι άλλες ομάδες. Ναι. Δεν κοιτάζω μόνο τις μεταγραφές μόνο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα το καταλάβουν οι άλλοι, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Θα μου πεις, αυτό σημαίνει ότι δεν θα βγουνε. Θα δούμε πώς θα δέσει η ομάδα και αν ταιριάζουν οι παίκτες. Ο ένας με τον άλλον τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι. Συμφωνούμε. Να σου πω κάτι, συμφωνούμε. Η ισορροπία που χρειάζεται μια μεγάλη ομάδα ανάμεσα στην άμυνα και στην επίθεση. Συμφωνούμε. Εάν δεν έχει αυτή την ισορροπία δεν μπορεί να κάνει τίποτα να χτυπήσει δίπλα στην Ευρώπη. Έλα. Κάτσε να πω αυτό που θέλω. Συμφωνούμε ότι χρειάζεται έναν ακόμα παίκτη στην περιφέρεια. Στο 2-3 εκεί. Μα θα πάρει. Ναι, αυτό λέω, συμφωνούμε, έτσι. Θα πάρει ή ο Ουγγανός θα είναι, ή ο Γκριγκόνης που είδα τώρα διάβασα, ότι ήρθε στην Αθήνα και από αύριο σε κάνει προπονήσεις. Ναι, εντάξει. Άρα τι σημαίνει αυτό, θέλει να το τσεκάρει ο Αταμάν. Απλά πράγματα. Να το τσεκάρει για να διαχειροκρατήσει ή να τον διώξει. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν ο Φοντέκιο, ο Ιταλός. Ο Ιταλιάνος, ο Φοντέκιο. Εντάξει. Αλλά δεν βλέπω να... Αλλά με... έχει ξεκάθαρα και το μοίρα συμβόλαιο, τι έχει αυτός. Την έτσι. Α, αυτός και ανερχότανε. Πώς. Και σου καλό έχει. Συμφωνεί ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος συμφωνεί. Τι κάνουμε τώρα εσύ. Λοιπόν, αυτός είναι άλλη κλάση, αλλά δεν το βλέπω εύκολο. Μετά είναι ο Γκρανός και μετά είναι ο Γκριγκόνης. Λοιπόν, θα δούμε. Ούτως ή άλλως θα πάρει κάποιο. Το θέμα είναι, φίλε, τώρα να κοιτάξει το επόμενο στάδιο. Γιατί τώρα ο συνδυασμός ουσιαστικά ένας παίκτης έμεινε, ολοκληρώθηκε. Το επόμενο στάδιο περνάει η μπαγκέτα στα χέρια του Αμάν, Αταμάν.
εάν θα μπορέσει αυτές τις επιλογές που έκανε να τις κάνει ομάδα, να τις κάνει ομάδα. Ναι. Εδώ είναι, αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί όταν ανέλαβε την ΕΦΕΣ την πρώτη χρονιά, τερμάτισε τελευταία. Ναι, 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 ναι. Τελευταία την παρέλαβε. Πρώτη τελευταία την παρέλαβε. Μην λες να τα βγάλω την κοιλιά μου. Όχι, δεν τα βγάζα την κοιλιά σου, έτσι, πραγματικότητα. Α, μπράβο, λοιπόν. Μην βάζουμε το πίτσι τόσο ψηλά. Να κατέβουν τα αυτιά. Κάτω. Λοιπόν, δεν είμαστε εμείς έτοιμοι ομάδα. Θα προσπαθήσουμε τώρα να γίνουμε ομάδα. Το πότε θα γίνει δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Δεν μας έχει πείσει ο Αταμάν όταν την πρώτη χρονιά κάνει ομάδα. Δεν μας έχει πείσει με την μέχρι τούδε πορεία που έχει στον μπασκετικό χώρο. Άρα λοιπόν κάτω η μπάλα. Γιατί ακούω διαμβολογίες τα γνωστά. Εκεί η του μπασκετικού Παναθηναϊκού που κύριε Κυριάκο μου αμπάς και την Αιγιοπολής το λέω, όπως και εσείς τον Ολυμπιακό, επίσης η πιο πολύ αμπάς και τι είναι. Αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Και χαϊδεύουμε αυτιά και λέμε ο Παναθηναϊκός έχει μπασκετικούς φιλάθλους. Τίποτα κύριε Κυριάκο μου, το ποδόσφαιρο πήγαινε κατά διαόλου τόσα χρόνια και γι' αυτό πήγαιναν εκεί μπασκετ δούνε καμιά χαρά. Ξέρεις που κύριε Κυριάκο. Βεβαίως, βεβαίως Αναστάση. Έτσι μπράβο, μην ακούς λένε. Οι μπασκετικοί είναι λίγοι. Όπως εγώ. Και ορισμένοι άλλοι λίγοι πιο πολλοί είναι μόνο για να λένε κούφια λόγια. Δεν έχουμε μπασκετικό κοινό στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν κύριε Πετρίδη, ναι. Εσύ θα βάζεις την κάτω την μπάρα κάτω χαμηλά. Εγώ είμαι πρώτος που το κάνει αυτό ο Αναστάση. Εγώ λέω πρώτα οκτάδα. Πρώτα οκτάδα. Άκουσε με, πρώτα οκτάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ναι, και η οκτάδα δεν θα είναι εύκολη. Δεν θα είναι εύκολη, ακριβώς. Είναι 10 ομάδες που θα διεκδικήσουν την οκτάδα. Μην νομίζεις ότι θα είναι εύκολη. Εμένα το λες. Έχετε πολλές πιθανότητες εφόσον γίνεις ομάδα. Εφόσον γίνεις ομάδα. Εάν δεν γίνεις ομάδα, θα αποτύχεις πάλι. Όπως τα ακούς. Έτσι είναι. Όπως τα ακούς. Ήσουν... Σε πάνε να πάρεις από τη σύνταξη τον Μάικλ Τζόρνταν. Εάν δεν γίνεις ομάδα θα αποτύχεις. Ήσουν απολαυστικός. Και θα το δούμε στην πράξη. Ο Αταμάν δεν έχει background μπασκετικό να φτιάχνει ομάδα την αρχή. Ωραία. Αυτό βλέπω εγώ. Θέλει τον χρόνο του. Θέλει χρόνο. Λοιπόν. Άρα λοιπόν να μην φωνάζουμε, να μην θεαμβολογούμε, να μην λέμε ότι θα έχουμε 100 πόντους. Ότι θα χαίρονται οι άλλοι εδώ θα μπαίνουν στο άκα. Πώς. Όχι, ναι, όχι. Το παίρνω πίσω. Δεν γράφετε μια λέξη. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά και γέλαγα. Δύση ζωάκα. Και το άκα έχει γίνει προς το αεροδρόμιο. Και περνάει από εκεί οποιοςδήποτε τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν δεν ισχύουν αυτά. Αναστάσεις είναι απολαυστικός. Πρέπει να σε... Έτσι, πρέπει να σε κλείσουμε σιγά. Καταλαβαίνετε, έχουμε για αρκετό κόσμο. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Έχω να κάνουμε βλάκες.